γυρίζω σελίδα και πάω σε εκείνο το άλλο μεγάλο θέμα αναφορικά με τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας ή το bullying, όπως αλλιώς το λέμε, μέσα στα σχολεία. Να σπάσουν τη σιωπή τους, κάλεσε τους μαθητές εχθές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μαγκιά να σπάς τον άλλο στο ξύλο ή να τον λιδωρείς για τις όποιες επιλογές μπορεί να κάνει, είπε, αναγνωρίζοντας ότι το φαινόμενο είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση την περίοδο που τρέχει. Τα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο κύριος Πιερακάκης συγκεκριμένα, επιστροφή πενθυμέρης αποβολής, ψηφιοποίηση στο θέμα των απουσιών, εφαρμογή παρέντες στους γονείς, θα απαγορεύεται η διαγραφή απουσιών στο τέλος της χρονιάς, το κόστος των καταστροφών που προκαλούνται από μαθητές θα επιβαρύνει τους γονείς, απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο, αλλά με τους εκπαιδευτικούς και πολλούς γονείς, αλλά κυρίως εκπαιδευτικούς, να λένε ότι λείπει το πρώτο στάδιο, το σχέδιο Α, πριν πάμε στο σχέδιο Β, λείπει η πρόληψη για να φύγεις μετά και να πας στην καταστολή. Και όπως βλέπω και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα, στην σελίδα 9 και το ρεπορτάζ της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί λένε ότι η γενεσιουργός αιτία όλου αυτού του φαινομένου δεν αντιμετωπίζεται με τέτοια μέτρα. Λένε ότι ναι μεν τα κρούσματα βίας στα σχολεία πολλά και καθημερινά, μικρά ή μεγάλα, αλλά εδώ πρέπει να έχουμε άλλα δεδομένα δίπλα στα παιδιά και να έχουμε άλλα δεδομένα μπροστά μας. Να ενεργοποιηθούν οι σχολές γονέων, να υπάρχει η σχετική ενημέρωση, να μην τα πηγαίνουμε όλα στον αυτόματο, να υπάρχουν οι ψυχολόγοι, να υπάρχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί. Εγώ θα ρωτήσω τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή κύριο Γιάννη Νιφαντάκη, πως εκείνος από τη δική του την πλευρά, μέσα από όλες αυτές τις παρατηρήσεις και τις δικές μου και των εκπαιδευτικών και αυτά τα οποία άκουσα από γονείς και εκπαιδευτικούς στη χθεσινή ημέρα, μπορούν να έχουν εκείνη την υπόσταση τη σωστή για να μπορέσει ενδεχόμενα η πολιτεία να το ξαναδεί αυτό το θέμα και να το δει μέσα σε μια άλλη λογική. Κύριε Νιφαντάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας κυρία Αντουλιεράκη και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για το δύσκολο αυτό θέμα το οποίο προκύπτει και το οποίο δεν ξέρει κανείς από πού να το πιάσει πραγματικά, διότι από όποιον να το πιάσεις είναι τόσο πολύπλοκο και τόσο μεγάλο που ό,τι και να κάνει κανείς νομίζω ότι θα είναι ένα ημίμετρο. Πόσο μάλλον τα μέτρα που προαναφέρατε εσείς και που κατά τη γνώμη μου ορθά σχολιάζουν και οι εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι μιλάνε για μια κίνηση που είναι πιο πολύ τιμωρητική, το οποίο είναι και το μόνο εύκολο να κάνει κανείς, αλλά είναι δύσκολο να το εφαρμόσει. Δηλαδή γίνεται ο καθηγητής και ο δάσκαλος αστυνομικός μες στο σχολείο, που θα πρέπει να υπομένει ό,τι υπομένει αυτού του είδους η παρέμβαση από τους γονείς, και από τους γονείς, αλλά και από τους μαθητές. Τώρα, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με τα σχολεία όλων των βαθμίδων, θα μπορούσα να πω ότι το σχολείο είναι ένας πολύπλοκος, η εκπαίδευση είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, διότι έχει είναι ένα τρίγωνο που αφορά στους εκπαιδευτικούς, αφορά στα παιδιά, αλλά αφορά και στους γονείς και στις οικογένειες. Το φαινόμενο αυτό της βίας, το οποίο δεν είναι μόνο στα σχολεία, είναι παντού, παρατηρούμε δυστυχώς έντονα φαινόμενα βίας και τις γυναικοκτονίες, αλλά και εκτός του σχολικού χώρου στην κοινωνία. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το αναμέναμε. Δεν είναι κεραυνός σε νεφρία. Και το αναμέναμε διότι παρατηρούμε εδώ και χρόνια, θα έλεγα τώρα και 20 χρόνια, μία έλλειψη εκπαίδευσης στα όρια, στην οριοθέτηση, και είμαστε σήμερα μπροστά σε μια γενιά, όπως τους αποκαλούμε, ανορίωτων ανθρώπων. Ανορίωτων νέων, που δεν ήταν βέβαια οι νέοι, αλλά ανορίων των ανθρώπων. Δηλαδή η λογική του ναι, ότι θέλεις παιδί μου, άσχετα αν αυτό σου κάνει καλό ή σου κάνει κακό, δίνει το μήνυμα στα παιδιά από την πολύ μικρή ηλικία ότι ναι, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα με ελέγξει, κάποιος ενήλικας, εν πάση περιπτώσει,
και ο οποίος θα μου υποδείξει τι είναι καλό και τι είναι κακό για μένα. Το όριο, ωστόσο, κυρία Νηφαντάκη, για να μην παρεξηγηθεί, που δεν είναι μόνο με το ναι και το όχι, το μη και το πρέπει και το θέλεις και δεν θέλεις και θέλω και δεν θέλω, αλλά είναι η ίδια η ουσία της συνεργασίας μέσα στο σπίτι, υπό αυτή την έννοια των ορίων το τοποθετείτε, φαντάζομαι. Βέβαια, βέβαια, ναι. Λέμε, χρησιμοποιούμε τον όρο όρια για να συνοηθούμε πιο εύκολα, αλλά τα όρια είναι η ανατροφή που έχει ο καθένας μας. Ναι, ξέρετε ότι πολλές φορές τα μεταφράζουμε και ο καθένας όπως τα θέλουμε. Έχουμε όμως ξαναπεί και στην εκπομπή σας ότι τα όρια προστατεύουν. Μπορεί να νιώθουμε ότι μας περιορίζουν, αλλά παράλληλα μας προστατεύουν. Ειδικά όταν αυτός που τα προσδιορίζει έχει την αρμοδιότητα αλλά και την εμπειρία να πει ποια είναι τα κατάλληλα όρια. Βλέπουμε τώρα, ανοίγω μια παρένθεση, αλλά ίσως να βγούμε εκτός θέματος, την αφήνουμε αυτή. Οπότε το θέμα του bullying, από την άλλη πλευρά, θυμόμαστε όλοι ότι πάντα παλεύαμε στο σχολείο. Παλιά το λέγαμε παλεύουμε. Τα αγόρια ιδιαίτερα πάλευαν το σχολείο όταν υπήρχε ένας στακωμός. Αυτό δεν γινόταν ποτέ θέμα και ούτε έχει την όμορφη αυτή η λέξη που το λέμε bullying. Σήμερα, επειδή ακριβώς έχουμε την αίσθηση, αλλά τότε υπήρχαν πιο αυστηρά όρια. Σήμερα, επειδή έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε θέσει τα όρια, το έχουμε μεγενθύνει ίσως το θέμα αυτό, το έχουμε δώσει τον αγγλικό ορισμό bullying. Και πανικοβαλόμαστε εάν δύο παιδιά, δύο αγόρια παλέψουν και τσακωθούν. Έτσι. Αλλά για να επιστρέψουμε στο θέμα της προτάσης της κυβέρνησης, είχε πει η κυβέρνηση πριν χρόνια ότι για τη σεξουαλικότητα θα βάλει κάποιους σεξολόγους, μάθημα σεξουαλικότητα στα σχολεία κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Η εφαρμογή είναι το δύσκολο. Η εξαγγελία τη κάναμε όλοι μας. Η εφαρμογή τους είναι το δύσκολο. Και θα έπρεπε αυτές οι όποιες κατευθύνσεις κανονισμοί να είναι σε άμεση συνεργασία και σύμφωνη γνώμη με τους καθηγητές, οι οποίοι καλούν να τους εφαρμόσουν, Η οριοθέτηση των παιδιών είναι μεν θέμα συνεργασίας οικογένειας και σχολείου, αλλά εδώ καλεί το Υπουργείο του καθηγητή να εφαρμόσει κάποιους νόμους που δεν ξέρουμε αν θα το δεχτούν αυτό οι καθηγητές. Πόσο μάλλον οι γονείς, έτσι. Όταν ο γονιός κληθεί να πληρώσει μια ζημιά που έχει κάνει το παιδί στο σχολείο, γνωρίζουμε ότι δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Και ποιος θα εφαρμόσει αυτό το πράγμα, οι γυμνασιάρχες ή οι ολικιάρχες? Οπότε λέει για σχολές γονέων, μακάρι, αλλά το θέμα είναι πώς. Λέει για ψυχολόγους στα σχολεία, υπάρχει ένας μικρός αριθμός ψυχολόγων. Από ό,τι έχω ακούσει, είναι ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία, πάλι καλά βέβαια, αλλά σίγουρα δεν είναι ικανοποιητικό. Η εμπειρία μου σαν ψυχολόγος σε ένα σχολείο στο Ηράκλειο ήταν ότι δεν είναι καθόλου αρκετό, αρκετή η παρουσία του ψυχολόγου. Για τα θέματα που υπάρχουν. Υπάρχουν τεράστια θέματα. Θα μου πείτε, δεν μπορούμε να βάλουμε πίσω από κάθε πολίτη ένα ψυχολόγο και ένα αστυνομικό. Έτσι, ούτε αυτή είναι η λύση. Πρέπει λοιπόν η κοινότητα να οργανωθεί και να πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους μας. Αφορά και στο σχολείο, αλλά αφορά και την καθημερινότητά μας. Σε όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα, που είναι η βία. Η βία είναι μια μορφή επικοινωνίας. Όταν σταματήσω να μπορώ να μιλάω, χρησιμοποιώ δυστυχώς άλλα μέσα που είναι βίαια μέσα. Όταν θεωρώ ότι ο άλλος δεν με καταλαβαίνει, δεν με ακούει, δεν με υπακούει, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπαίνω στη διαδικασία δυστυχώς, όχι όλοι και όχι πάντα προς Θεού, να χρησιμοποιήσω άλλα μέσα που είναι αυτά της βίας. Να μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία μας μαθαίνει κάθε μέρα σε παγκόσμιο επίπεδο άπειρα παραδείγματα βίας, έτσι, όπου εκτός τους πολέμους που είναι το ύψη στη μορφή βίας, αλλά και άλλα πολλά. Όπου δεν σέβεται, δεν υπάρχει σεβασμός, καταρχήν στη φύση. Είμαστε βίαιοι προς τη φύση, είμαστε βίαιοι προς το περιβάλλον μας, είμαστε βίαιοι προς τους οδηγούς στον δρόμο, είμαστε βίαιοι γενικότερα στην καθημερινή μας συμπεριφορά. Και υπάρχει η έλλειψη σεβασμού προς τον συνάνθρωπο γενικότερα. Αυτές οι αξίες όμως πώς θα περάσουν στα παιδιά? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μάθημα ή αν υπάρχει κάποια ασκήση ή αν υπάρχει κάτι οτιδήποτε άλλο. Παλιά είχαμε την πολιτική αγωγή, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έκανε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στο σχολείο ανάλογα μαθήματα τώρα. Αλλά το παιδί, μην ξεχνάμε, παλιά υπήρχαν στην ψυχολογία κάποιες έρευνες, ειδικά με την επιρροή της τηλεόρασης στη βία συμπεριφορά των παιδιών. Δηλαδή, αν έβλεπε το παιδί ένα βίαιο έργο, εάν το επηρέαζε αυτό στην συμπεριφορά του.
σήμερα που δεν έχουμε μόνο τηλεόραση, αλλά έχουμε χίλιους δυο πομπούς βίας. Διότι δυστυχώς τα παιδιά αρέσουν τα βία γεγονότα στο ίντερνετ που είναι όλη τη μέρα εκεί πέρα. Τα πιο πολλά παιδικά παιχνίδια, ίντερνετικά παιχνίδια, είναι βία παιχνίδια. Σκοτώνονται, δίνουν ξύλο και ένα σώρο άλλα πράγματα. Εκρήξεις, πόλεμοι, τέτοια σκηνικά βλέπω. Όταν βλέπω παιδιά να παίζουν στο ίντερνετ, οπότε το παιδί γαλουχείται μέσα σε ένα βίαιο περιβάλλον και οι εικόνες που έχει, οι προσλαμβάνωσες που έχει, είναι βία. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό να το ελέγξουμε και να το διαχειριστούμε καλύτερα? Δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα αυτό. Δεν γίνεται με τέτοιους κανονισμούς. Το καταλαβαίνω. Μιλάμε για την εικονική πραγματικότητα, έτσι όπως προς την προσλαμβάνει ένα παιδί μεταφορά σε πραγματική με ζωή, σε μια πραγματικότητα που εκεί πια είναι ανεξέλεγκτο, έτσι, και δεν μπορεί να διαχωρίσει το εικονικό από το πραγματικό με βάση τα ερεθίσματα τα οποία έχει. Αυτό είναι ένα κύριο θέμα, όπως κύριο θέμα είναι ότι το παιδί όταν είναι σε επαφή με μια εικονική πραγματικότητα είναι μόνο του. Δεν έχει το φίλτρο του ενήλικα ο οποίος θα του εξηγήσει ότι εντάξει παίζει το παιχνίδι αυτό, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι ένα παιχνίδι, ότι αυτή η βία που παίζεις εκεί καταρχήν για ποιο λόγο σου αρέσει ένα βίαιο παιχνίδι. Τι είναι αυτό που σε ιντριγκάρει, που σε προκαλεί, που σε κάνει να παίζεις ένα βίαιο παιχνίδι. Δηλαδή χρειάζεται μια κουβέντα από τον ενήλικα προς το παιδί, όταν βλέπει ότι στο παιδί αρέσουν αυτά τα βία παιχνίδια. Δεν είναι καλό να το αφήνουμε έτσι. Να λέμε του αρέσει του παιδιού, το παίζει. Ωραία, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλό το παιχνίδι που παίζει το παιδί, ότι είναι παιδαγωγικό, ότι το εξελίσσει, ότι του δημιουργεί καινούριες γνώσεις, ότι του αναπτύσσει τη φαντασία του. Τι κάνει το παιχνίδι αυτό που παίζει το παιδί μου, σε τι το ωφελεί? Αν δεν το ωφελεί, για ποιο λόγο το αφήνω να το παίζει? Συζητάω με το παιδί μου για ποιο λόγο επιλέγει το παιχνίδι αυτό. Είναι πολύ απλά αλλά σημαντικά θέματα αυτά. Συνήθως όμως οι γονείς έχουν το παιδί με ένα κινητό, το οποίο κινητό το παιδί βάζει λίγο πολύ ανεξέλεγκτα πράγματα, ή με ένα τάμπλετ ή με ένα κομπιούτερ οτιδήποτε. Βλέπουμε το θλιβερό γεγονός, αν βγει κανείς σε μια ταβέρνα το βράδυ και δει μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά, τα παιδιά τρώνε με το κινητό να παίζει κάποια παιχνίδια. Οι γονείς επίσης ασχολούνται με τα κινητά τους, δεν υπάρχει δηλαδή επικοινωνία. Όλο αυτό όμως φορτίζει τους ανθρώπους, οι οποίοι κάποια στιγμή εκρήγνυνται και λέμε περιστατικό βίας. Μα όταν δεν υπάρχει άλλου είδους επικοινωνία, μας απομένει μόνο αυτό. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Και δυστυχώς μάθαμε μέσα σε αυτό το ρυθμό. Ναι, το θεωρούμε φυσιολογικό. Ακριβώς. Και από τη στιγμή που το μάθαμε και το μάθαμε και οι ενήλικες και το μαθαίνουν και το ζουν στο πετσί τους και τα ανήλικα παιδιά και ρουφούν αυτή τη γνώση, δυστυχώς και η επόμενη και η μεθεπόμενη γενιά θα. Λέει κάποιος με βάση την κοινή λογική, κύριε Νιφαντάκη, εγώ μπορεί να κάνω λάθος, ότι δεν θα μπορεί να το διορθώσει με μεγάλη ευκολία και αυτό θα διαιωνίζεται ως θέμα και ως πρόβλημα. Αυτό που είπατε πριν από λίγο. Η βία παντού, η έλλειψη σεβασμού. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι τεράστιο θέμα και ίσως να μπορέσουμε να μάθουμε, αν ανατρέξουμε 20 χρόνια πίσω, πώς έγινε η ανατροφή και η εκπαίδευση των παιδιών που είναι σήμερα στα 20, τι λάθη γίναν τότε και οι νέοι γονείς τι λάθη μπορούν να αποφύγουν. Ήδη είμαι σε επαφή με αρκετούς νέους γονείς, με μικρά παιδιά έως 5 ετών, οι οποίοι τους απαγορεύουν την επαφή με τις οθόνες ρητά. Και υπομένουν, αν θέλετε, την κρίνια των παιδιών και το διαχειρίζουν με αρκετά καλό τρόπο. Ότι ξέρεις κάτι, δεν θα έχεις στο χέρι σου καθόλου οθόνη. Οθόνη θα πάρεις στα 10 σου χρόνια, κάπως έτσι. Και πρέπει να επισημάνω εδώ ότι όσους γονείς έχω οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με το χώρο των υπολογιστών, αυτοί είναι οι πιο αυστηροί γονείς σε σχέση με τον κόσμο του ίντερνετ, διότι γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας ίσως τι συμβαίνει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και τι μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο το οποίο μπαίνει στον ωκεανό του ίντερνετ χωρίς να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες. Ξέρετε, οπότε την τεχνολογία που βοηθό μας την στρέψαμε σε εχθρό μας. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, αλλά μας χρειάζεται από την άλλη αυτή την ώρα, έτσι όπως κινείται το Υπουργείο, έτσι όπως
προσπαθεί να σώσει ή να περιορίσει, έστω και με αυτά τα μέτρα κατασταλτικά, όπως τα λέμε, μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη στην καθημερινότητά της, μέσα στα σχολεία για δεκάδες μαθητές. Συνεπικουρικά μέσα σε αυτά, αντιλαμβανόμενοι αυτό που λέτε πολυπλοκότητα του θέματος και αυτά τα οποία προαναφέρετε, κύριε Νιφαντάκη, τι θα μπορούσε άμεσα, εμβόλυμα, να προσθέσει έτσι ώστε να δώσει και την άλλη πλευρά του πώς πρέπει να συνεχίσουμε? Κοιτάξτε, όταν έχουμε μια σοβαρή ασθένεια χρειάζομαστε μια μακροχρόνια και σοβαρή θεραπεία. Δεν γίνεται με μια ασπιρίνη να θεραπεύσουμε μια σοβαρή ασθένεια. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Έστω έγινε ένα πρώτο βήμα. Αν θέλουμε να δούμε τη θετική πλευρά αυτού που παρουσίασε η κυβέρνηση, λέμε ότι έγινε ένα θετικό βήμα, έγινε ένα πρώτο βήμα, συγγνώμη, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ανοίγει μια συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει. Προτείνει κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια είναι ανεπαρκή, είναι ημίμετρα. Η ελπίδα και η ευχή είναι να μπορέσει αυτό το πρώτο βήμα να συνεχιστεί από δεύτερο, τρίτο, δέκατο, εκατοστό βήμα, ούτως ώστε να υπάρξει μια σφαιρικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος, θυμούμενη πάντα ότι το πρόβλημα αυτό που βλέπουμε είναι η κορφή του παγόβουνου, ότι από κάτω υπάρχει ο μεγαλύτερος όγκος, ο οποίος δεν φαίνεται, το οποίο θα πει ότι τα παιδιά είναι μόνα τους, θα πει ότι τα παιδιά έχουν τεράστιες δυσκολίες στην επικοινωνία με το περιβάλλον τους, θα πει ότι τα παιδιά δεν έχουν χτίσει από την πρώιμη παιδική ηλικία ασφαλείς σχέσεις με τον ενήλικα, και προσπαθούν μόνα τους να βρουν κάποια ισορροπία, η οποία νιώθοντας τεράστια ανασφάλεια, γιατί ένα άτομο το οποίο είναι επιθετικό νιώθει τεράστια ανασφάλεια μέσα του και προσπαθεί να δείξει τον εαυτό του και μετά στους άλλους ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι δυνατός, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Οπότε αυτά τα θέματα είναι αυτά που κάνουμε, συζητάμε τώρα, είναι η κορφή του παγόβουνου. Το από κάτω μέρος θα πρέπει να μας απασχολήσει, το οποίο βέβαια δεν λύνεται ούτε με υπουργικές διατάξεις, ούτε με κυβερνητικά μέτρα, αλλά αντιμετωπίζεται και ίσως κάπως βελτιώνεται με μια αφύπνιση των γονιών καταρχήν, των νέων γονιών, γιατί όσα παιδιά έχουν περάσει τα 10 χρόνια είναι ήδη πολύ αργά. Μιλάμε για τους νέους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, αυτοί μπορούν να κάνουν κάποιες αλλαγές. Υπάρχουν οι σχολές γονέων ή μπορούν να πάνε σε ειδικούς σχετικά με την διαπαιδαγώγηση και ανατροφή των παιδιών τους. Γνωρίζομαι ότι η ορθή διαπαιδαγώγηση ίσως να μην είναι εύκολο τη στιγμή αυτή να οριοθετήσω το παιδί μου, αλλά είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον, διότι στο μέλλον θα έχω ένα παιδί ίσως που θα έχει λιγότερα προβλήματα, και αν έχει λιγότερα προβλήματα θα έχω και εγώ λιγότερα προβλήματα. Οπότε αξίζει τον κόπο ο νέος γονιός να επενδύσει στο παιδί αυτό, ούτως ώστε αργότερα ίσως να έχει λιγότερα δυνατά προβλήματα από το παιδί του και από τη συμπεριφορά του γενικότερα. Μάλιστα. Ανασφαλή παιδί, επιθετικό παιδί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καιρός ενδεχόμενα να το δούμε όλοι μας και να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο κάναμε, δεν κάναμε, όχι με την έννοια της αυτοκριτικής μόνο, αλλά ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Είναι, δεν είναι αργά, ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νιφαντάκη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.